Το θέμα της επιστροφής των περικοπών που υπέστησαν οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κατάργησης της 13ης και 14ης σύνταξης αλλά και λόγω των μειώσεων στις αποδοχές τους με τους αλλεπάλληλους μνημονιακούς νόμους βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Συνταξιούχων του ΙΚΑ Μαγνησία στο Εργατικό Κέντρο του Βόλου. Πάγια θέση της διοίκησης του Συλλόγου είναι να ληφθεί πολιτική απόφαση για την αναδρομική επιστροφή των περικοπών και να μην προσφεύγουν στη δικαιοσύνη οι ίδιοι οι συνταξιούχοι. Είμαστε στην επικοινωνία και πιέζουμε το Υπουργείο Εργασίας να βγάλει την απόφαση, να δεσμευτεί ότι ό,τι απόφαση δικαστική θετική θα είναι για τον έναν συνταξιούχο να ισχύει για όλους τους συνταξιούχους και να μην υπάρχει αυτή την ταλαιπωρία που έχουν δειχτεί ο κόσμος δικός μας να πηγαίνοντας να κάνει την αίτηση. Γιατί δεν είναι συναδελφικό να κάνει κάποιος που δεν θα κάνει αίτηση, δεν θα του πάρει τα λεφτά. Γι' αυτό και λέμε εμείς, φτάνουμε σε ένα σημείο ότι σήμερα οργανώνουμε αυτή τη Γενική Συνέλευση με αυτό το χαρακτήρα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπλοκάραν όλα τα γραφεία των συλλόγων, οι συνάδελφοι από αγανάκτηση η οργή και εμείς θέλουμε αυτή τη οργή να είναι οργανωμένη, συσπηρωμένη γύρω από τα σωματεία τους και να λύσουμε όπως όλες αυτές οι αποφάσεις είναι πολιτικές και θέλουμε πολιτικά να λύσουν και το πρόβλημα της αίτησης. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων επισημαίνουν ότι μόνο αν ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση θα ληφθεί η πολιτική απόφαση για την επιστροφή των περικοπών που υπολογίζονται σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να τεινάξει στον αέρα τον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με ότι αποφάσεις που έχουν βγάλει τα δικαστήρια είναι σωστές, αλλά λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά χωρίς πολιτική απόφαση. Ήδη υπάρχουν αρκετές αποφάσεις δικαστηρίων και η ανώτερη που υπάρχει είναι του ΣΤΕ, του Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία εδώ και χρόνια δεν εφαρμόζεται καμία από τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Άρα δείχνει ότι για να υλοποιηθεί μια απόφαση, έστω και δικαστική, πρέπει να το θέλει η πολιτεία να το κάνει αυτό το πράγμα. Εμείς γι' αυτό η πολιτεία για να το κάνει πρέπει να έχει δεχθεί πίεση. Πίεση με τις αιτήσεις και με τους δικηγόρους δεν γίνεται. Πίεση γίνονται μόνο μέσα από τους αγώνες, γι' αυτό εμείς έχουμε αυτή την αντίληψη. Θεωρώντας ότι για να δούμε το ζήτημα στη σωστή του βάση, υπάρχουν δεσμεύσεις από μεριάς κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να υπερβεί το κόστος για τις συντάξεις πέρα από το 16,2% του ΑΕΠ. Αυτό είναι νόμος, το έχουν ψηφίσει. Το έχει ψηφίσει η Γερμανία, το έχει ψηφίσει η Γαλλία, το έχουν ψηφίσει 19 κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μην είναι μια απόφαση πρωτοδικαίου, δεν αλλάζει. Αλλάζει μόνο εάν πιέσουμε εμείς σε αυτή την κατεύθυνση και αν τα καταφέρουμε. Οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα τις αγωνιστικές τους κινητοποίησεις. Στις 19 Νοεμβρίου προγραμματίζουν συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν αντίστοιχη κινητοποίηση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς δεν θέλουμε να δηλώνουμε αυταπάτη στους συνταξιούχους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί σας είπα, δεσμεύονται οι κυβερνήσεις με συμφωνίες τις οποίες έχουν κάνει. Δεσμεύονται ότι μέχρι το 2022 δεν πρέπει να υπάρχει αύξηση καμία σύνταξη. Να μην πέσουν στην παγίδα κανένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο που ζητάει. Γιατί να κάνεις την αίτηση είναι μια πράξη. Μη παραγραφείς. Αμητά όμως εγώ σου λέει να κάνεις την προσφυγή για να πάρουν τα λεφτά. Και εδώ είναι η παγίδα. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με πολιτική απόφαση να λυθούν αυτά τα προβλήματα και όχι με ιτήσεις.